Λοιπόν, ποια είναι η ρητορική του Σατανά σήμερα στα αυτιά σου? Να μην καταλάβεις ποιος είναι ο Χριστός. Να μην καταλάβεις το πνεύμα της Εκκλησίας. Οπότε, έρχεται και σου παρουσιάζει την υπερηφάνεια. Εγώ είμαι αυτό που, δηλαδή, που νομίζεις για τον εαυτό σου, ως αξιοπρέπεια. Προσέξτε, δεν σου λέει ο Σατανάς το αυτί σου είσαι υπερήφανος. Υπερήφανος σε ονομάζει η Εκκλησία. Έρχεται και σου λέει στο αυτί σου ότι είσαι αξιοπρεπής. Έρχεται και σου ονομάζει τον θυμό και την οργή παράπονα και στενοχώρια. Στον θυμό και στην οργή ευθύνομαι εγώ. Στο παράπονα και στη στενοχώρια ευθύνεται κάποιος άλλος που εγώ έχω παράπονο. Καταλαβαίνετε με πόσο λεπτό τρόπο έρχεται μέσα στη ζωή σου και σου αλλοιώνει την αμαρτία και σου τη μεταφράζει με έναν τρόπο έτσι ώστε να σου αρέσει. Λοιπόν, και σε ρωτάει, μάλλον κάνεις ένα ερώτημα στον εαυτό σου, ελεημοσύνη κάνεις, ναι, λες όσο μπορώ. Τόσο μπορώ σε δικαιώνει. Σε δικαιώνει τόσο μπορώ. Διότι στην Εκκλησία δεν το άκουσες ποτέ. Ποτέ δεν άκουσες στα Ευαγγέλια ή στα γράμματα που διαβάζει ο Ιεροψάρτης «Κάνε παιδί μου ελεημοσύνη όσο μπορείς». Ποτέ δεν το έχεις άκουσει. Ο Χριστός ποτέ δεν είπε κάτι τέτοιο. Ο Χριστός είπε «Δώστα όλα τα υπάρχοντά σου και ακολούθη μη». Έτσι είπε στον πλούσιο. Του λέει μόνο ένα σου λείπει. «Δώστα όλα τα χρήματά σου, μοίρασέ τα και ακολούθη εσένα». Δεν του είπε «δώσε μερικά, δώσε όσο σου περισσεύουν». Ας πούμε και σήμερα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και μαζεύουμε ρούχα, πράγματα. Δεν νομίζω, δεν το πιστεύω δηλαδή ότι πήγε κάποιος σε ένα μαγαζί να αγοράσει καινούργια ρούχα για να τα στείλει. Όχι. Άνοιξε την τουλάπα του, βρήκε την παλιά ρούχα που δεν τα χρειάζεται, που δεν τα φοράει, στην καλύτερη περίπτωση να τα έπαιρνε, να τα συνδέρωσε και να τα έστειλε. Και αυτό εσύ το θεωρείς μέσα σου ελεημοσύνη. Δεν είναι ελεημοσύνη. Δεν είναι ελεημοσύνη. Δεν το άκουσες ποτέ σε κανένα Ευαγγέλιο. Θέλω να ταυτίζεις αυτό που κάνεις με αυτό που λέγεται στα Ευαγγέλια. Επένεσε, λέει ο Ιησούς, την χείρα, λέει, με τα δύο λεπτά. Ενώ πιο πριν γράφει το Ευαγγέλιο, δεν τον αλλοί, ότι πήγανε και κάποιοι άλλοι και ρίξανε στον κορπανάκι, στο παγκάρι, θα λέγαμε, ας πούμε, τα χρήματά τους, πλούσιοι. Ο Χριστός δεν επένεσε τους πλούσιους, επένεσε τη χείρα. Καταλάβω. Σε ξεγελάει ο Σατανάς. Δεν σε αφήνει να ακούσεις το Ευαγγέλιο. Δεν σε αφήνει. Προσπαθεί να σου φτιάξει ένα δικό σου Ευαγγέλιο. Για να νιώθεις μια μεγάλη ικανοποίηση με τον εαυτό σου. Μόνη μια ικανοποίηση με τον εαυτό σου. Μα ξέρεις γιατί δεν μπορείς να ταυτιστείς, όχι εσύ. Όταν λέω, όταν μιλάω σε αυτόν τον τόνο, ενώ τους πάντες οποιοδήποτε, όχι εσύ που είσαι στην Εκκλησία. Και ας είσαι λαϊκός, ιερέας, επίσκοπος, ό,τι και να είσαι. Όταν ο άνθρωπος σε όλη τη διάρκεια της ημέρας προσπαθεί να πείσει τον εαυτό ότι είναι καλός άνθρωπος, με τις ελεημοσύνες του, με τον καλό του λόγο, με τις πράξεις του, με την συγχωρητικότητά του, με την... με όλα αυτά τα καλά τα οποία μπορεί να έχει. Και με αυτό το πνεύμα θα μπει μέσα στην Εκκλησία. Βρέθω σε παρακαλώ στο ελέησον ο Θεός τα πλήθη των πεπραγμένων παιδιών. Όταν έχεις έλθει βάζοντας μέσα στην καρδιά σου ότι είσαι σωστός,
Κύριος, εντάξει στο γάμο σου, στις υποχρεώσεις σου, στα παιδιά σου, στους συνεργάτες σου, στη δουλειά σου, σε οτιδήποτε. Ότι είσαι εντάξει τέλος πάντων. Πες μου, πώς θα ακούσεις αυτό το λόγο, διάβασα το Relation. Relation με Θεός κατά το Μέγα Ελέον. Όχι αυτό το στίχο. Το στίχο. Τα πλήθη των πεπραγμένων ειδινών. Τα πλήθη των πεπραγμένων ειδινών εννοώνω τάλας. Πρόσεξε. Τα πλήθη. Δεν λέει το πλήθος των αμαρτιών. Το πλήθος. Ένα πλήθος. Τα πλήθη. Δηλαδή οι αμαρτίες σου είναι πλήθη, είναι σε ντούκι ολόκληρο, δηλαδή είναι πάρα πολλές. Αμέτρητες είναι. Τα πλήθη των πεπραγμένων, δηλαδή τα έχω πράξει, αυτά τα έχω πράξει, των πεπραγμένων μη δεινών. Τι είναι τα δεινά, δεινάστης. Δηλαδή με τις πράξεις μου καταδυναστεύω τον εαυτό μου και αυτούς που είναι γύρω μου. Με την αυταρχικότητα, την επιμονή, το πείσμα, την αγνωμοσύνη, την αχαριστία, με όλα αυτά. Καταδυναστεύω όποιον άνθρωπο είναι δίπλα μου και εμένα τον ίδιο. Τα πλήθη των πεπραγμένων μου ειδινών. Εννοώ ο Τάλας. Σκέφτομαι ο χαζός, ο Τάλας, ο ηλίθιος, ο ταλέπορος, αυτό. Μα εσύ δεν μπήκες μέσα στην εκκλησία συναισθανόμενος τα πλήθη των πεπραγμένων, ταλαιπωρημένος, δηλαδή, συγχώρεσαι, να πεις μέσα, είμαι ο χειρότερος. Δεν μπήκες με αυτό το πνεύμα. Τρέχω τη φοβερά ημέρα της κρίσεως. Τρέχω τη φοβερά ημέρα της κρίσεως. Όχι. Μα είσαι μια χαρά. Μια χαρά είσαι. Εγώ από πέρυσι το Πάσχα, υπάρχουν άνθρωποι που ξαμολογήθηκαν πέρυσι το Πάσχα. Και θα ξανάρθουν φέτος το Πάσχα. Μια φορά το χρόνο, καλά να κοινωνήσουμε για την Ανάσταση. Μα όταν έχεις πλήθος αμαρτιών, περιμένεις το Πάσχα. Μια φορά το χρόνο, τρέχεις. Κάθε μήνα θα σε εξομολογήσει. Κάθε εβδομάδα, το ξέρω εγώ. Ναι. Αλλά θα ρώνεις το έλεος της εσπλαχνίας σου. Όσο θα πει πώς, είναι εσύ από πώς. Δηλαδή, έχω τόσα πολλά αμαρτήματα που μόνο το έλεος σου μπορεί να με σώσει. Είναι αδύνατο να σου το από μόνος. Δεν. Αδέρφια μου, για να φτάσει ένας άνθρωπος αυτά τα λόγια να τα βάλει μέσα στην καρδιά του, θέλει πολύ αγώνα. Κανείς, μα κανείς από εμάς, από ένα τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, δεν μπήκε σήμερα στο ναό μέσα με τη συνέστηση, μάλλον συλλογιζόμενος, τα αμαρτήματά του. Πώς τολμάω εγώ ανάξιος να πω στην Αγία Τράπεζα ή εσύ ο λαϊκός, δηλαδή την ώρα που μπαίνεις μέσα στο ναό, τώρα έχεις ανάβεις ένα κεράκι απ' έξω, ανοίξεις την πόρτα να μπεις μέσα και να μπεις. Πώς τόλμησα. Πώς τόλμησα να μπω μέσα στο ναό του Θεού με τέτοια μάτια. Εάν ήξερα όλοι αυτοί που είναι μπροστά μου το τι κάνω, το τι σκέφτομαι, το τι πράττω, δεν θα θέλανε ούτε να μου μιλήσουν και σήμερα μου φυλάνε το χέρι. Πώς τόλμησα να μπω μέσα στο ναό. Ποιος μπήκε από εμάς με αυτές τις ιδέες. Μα στις 9.30 ώρα που διήλθες, αδερφέ μου, υπάρχει περίπτωση να έχετε πλησιοαίσθημα. Στις 9.30 ώρα ήρθες, απλά ήρθες. Στις 8.30 ώρα που ήρθες, άκουσες αυτό το στίχο που σας είπα. Όχι, στις 8.30 ώρα δεν τον άκουσες. Στις 8 η ώρα, άμα έρθες, τον άκουσες. Ξέρεις πόσα λόγια χάνεις όταν έρχεσαι από τις 7.30 και μετά. Πόσα λόγια χάνεις. Χάνεις τον εξάψαλμο. Πότε βίωσες τον εξάψαλμο να στέκεσαι προσοχή έναντι στον Χριστό χωρίς έλεος. Εδώ δεν υπάρχει έλεος στον εξάψαλμο. Γι' αυτό και δεν ανάβουμε ούτε κεριά, ούτε σταυρό κάνουμε, γιατί δεν υπάρχει έλεος. Ο Δεσποτικός Θρόνος, ποιος το είχε αναφέρει ένας από εμάς τους ομιλητές,
δεν έχει καντήλι. Είναι ο χρόνος της κρίσεως. Γι' αυτό και όταν θυμιάζω, προσέξτε τις κινήσεις μου. Δεύτε προσκυνήσω με και θυμιάζω τον χρόνο. Στον χρόνο εκεί προσκυνάμε, γιατί δεν υπάρχει καντήλι. Δεν υπάρχει έλεος. Ελέησον με ο Θεός, εδώ υπάρχει έλεος. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος. Προσέξτε τα λόγια, τις κινήσεις. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Δεν είναι ότι βγήκαμε, δεν αποφασίζουμε εμείς οι ιερείς πώς θα τιμιάσουμε, τι θα τιμιάσουμε, τι θα πούμε. Δεν το αποφασίζουμε εμείς. Το πρωί πότε προσκύνησες, από πότε έχεις να προσκυνήσεις το Ευαγγέλιο στην Εκκλησία. Βγαίνεις στις 8 η ώρα περίπου για προσκύνηση. Δεν σου λείπει, δεν σε ενοχλεί, δεν σε πειράζει. Δεν σε πειράζει που δεν σου δίνεται η ευκαιρία να βγεις το πρωί στην Ανάσταση του Χριστού, να προσκυνήσεις τον Χριστό. Δεν σε πειράζει. Δεν σε πειράζει να ζητήσεις από τον Θεό, να του ομολογήσεις την αμαρτία σου, να του πεις «Συγχώραμε Θεέ μου τα πλήθη των εγκλημάτων μου, συγχώραμε Θεέ μου». Όσο Δαβίδ βοώς ελέησον, δεν σε αποσχολεί. Καταλάβεις. Δεν είναι έτσι η Εκκλησία. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει λόγος που ξεκινάει στις 7 και τελειώνει στις 10. Υπάρχει λόγος η σειρά η οποία λειτουργείται, είναι ο όρθρος και η θεολογία, η σειρά η οποία λέγονται όλα, όλα έχουν την αξία τους. Και πες μου αδερφέ μου, είσαι 30 χρόνια στην Εκκλησία, 40 χρόνια στην Εκκλησία, 20 χρόνια στην Εκκλησία, ξέρεις το λειτουργικό. Όχι. Δεν είσαι στην Εκκλησία. Ξέρεις το πνεύμα της Εκκλησίας, όχι. Δεν είσαι στην Εκκλησία 23 χρόνια, μην λες ψέμα. Ποτέ δεν πήγες. Ποτέ δεν πήγες. Σκληρός ο λόγος, έτσι είναι. Εάν πήγες στην Εκκλησία, αλλά δεν ακολουθείς, δεν αφοσιώνεσαι στον λόγο της Εκκλησίας, αυτή την Εκκλησία, δηλαδή αυτόν τον λόγο, δεν το κάνεις βίωμά σου έξω στη ζωή σου, δεν έχει νόημα. Μην πας. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, αυτά να προσέχουμε αδέρφια μου. Προσπαθώ και εγώ από τη σειρά μου ως πνευματικός να σου λέω, έκανες αυτό, όχι πάλι. Έκανες αυτό, όχι πάλι. Έκανες αυτό, όχι πάλι. Το έχεις κάνει ένα παιδί μου για ψυχολογία. Δεν με ρωτάει ένας άνθρωπος, πάτερ, γιατί με ρωτάς αυτό. Γιατί μου το λες αυτό, πώς το εννοείς. Αυτού του είδους η ερώτηση δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο το όχι πάτερ. Για να σε ρωτά το έχεις κάνει. Πού το ξέρεις. Άστε. Δεν είναι θέμα φόρησης. Δεν είναι θέμα διορατικότητας. Όχι. Ό,τι αμαρτίες έχω εγώ και εσύ και αφού τις έχω εγώ ξέρω πώς τις κάνεις και εσύ. Τόσο απλό είναι. Από τον εαυτό μου βρεθαίνω την αφορμή και σε ρωτάω. Από τον εαυτό μου. Από τον εαυτό μου και από τους Αγίους Πατέρες. Διότι οι αμαρτίες είναι συγγενικές. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να έχει φθόνο στη ζωή σου, φθόνο, οργή, μίσος και να μην έχει ζήλια. Δεν γίνεται. Κι όμως, πολλοί παραδέχονται το μίσος, τη ζήλια δεν την παραδέχονται. Μα είναι συγγενικά. Είναι συγγενικά. Απλά δεν ξέρεις πώς εκφράζεται η ζήλια. Δεν ξέρεις. Σου εξεγέρωσε ο Σατανάς. Δεν σε αφήνει να το δεις. Δεν γίνεται να έχει ζήλια και να μην έχει φθόνο. Δηλαδή, άμα σου ρωτήσω το ένα, και ξέρω και τα επόμενα. Δηλαδή, άμα έχει τη μητέρα, τη μητέρα των αμαρτιών, ξέρει και τι θηγατέρε. Αυτή είναι η σειρά που λέει έχει πατέρα, θα στο λέω εγώ. Οπότε, αφού θα σε ρωτήσω το ένα, δεν μπορεί να μου αρνηθεί τα επόμενα. Έτσι. Εάν έχει υπερηφάνεια και μου πει ναι, πατέρα, έχω υπερηφάνεια. Και σε ρωτάω, έχει εκδίκηση, όχι πατέρα. Έχει εκδίκηση, δεν γίνεται να μην έχει. Γιατί είναι η μάνα και οι θηγατέρε. Απειλείς, όχι πάντα. Δεν γίνεται. Απλά εσύ το ξέχασες. Σου το πήρε ο Σατανάς. Σε ξεγέλασε ο Σατανάς. Και προσπαθεί ο πνευματικός να σε σώσει και εσύ του λες όχι, 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 όπως ο Αδάμ. Όπως ο Αδάμ. Συνεχίζει. Πατάτε μου αρέσει κάτω από το βίντεο. Πατάτε το κουμπί εγγραφή, καθώς και το καμπανάκι, για να δέχεστε όλες τις ειδοποιήσεις από το κανάλι μας.